Μπροστά σε μια σημαντική ανακάλυψη βρέθηκαν αρχαιολόγοι της ΚΚΜ Εφορίας Αρχαιοτήτων στη θέση του κούπου στον Κρουσόνα. Όπου μια καινούρια πραγματικά πόλη βλέπει το φως της ημέρας. Εκτιμούμε, εγώ δεν είμαι αρμόδιος, θα το πούν οι αρμόδιοι, ότι αυτή είναι μια πόλη από τις 100 που είχε η Κρήτη παλιά, γι' αυτό και λεγόταν 100 πόλης. Στη συγκεκριμένη θέση είχε αποκαλυφθεί ένα δεύτερο κτηριακό συγκρότημα των αρχαϊκών χρόνων. Βλέπουμε μια μεγάλη πρόσωψη, πραγματικά μια εντυπωσιακή πρόσωψη. Πρόκειται για μια αρχαία πόλη με συνεχή κατοίκηση από τα μινωικά έως και ελληνιστικά χρόνια από το 1200 έως το 100 π.Χ. όπου ήρθαν στο φως σημαντικά ευρήματα. Ελληνιστικής και αρχαϊκής εποχής και κάτω από αυτά για πρώτη φορά η ανασκαφή εντόπισε τα μινωικά στρώματα. Δηλαδή τώρα προχωρούμε στο μινωικό παρελθόν της πόλης αυτής. Από μικρός μένοντας στον Κρουσόνα θυμάμαι τους παλιότερους να λένε και να κάνουν αναφορές για αυτή την περιοχή του κούπου όπου γινόταν λάθρανες καφές, όπου έβρισκαν σημαντικά ευρήματα και πάντα στο μυαλό μου μου έμενε ένας ανεκπλήρωτος πόθος όταν θα μπορέσω και αν μπορέσω κάποτε να βοηθήσω σε αυτό. Αρχαιολόγοι εντυπωσιάστηκαν από τα δεκάδες κτίρια αρχαϊκών χρόνων αλλά και από την κεραμική, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα νεκροταφεία όλων των χρονικών περιόδων που εντοπίστηκαν. Η αλήθεια είναι ότι τα ευρήματα ξεπερνούν τις προσδοκίες μας κατά πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε βρει κτίρια με πολύ καλή τοιχοδομία, μεγάλους χώρους. Στα κτίρια βρέθηκαν αγκεία, σκεύη, εργαλειακός εξοπλισμός, λιχνάρια και ειδόλια ζώων. Επίσης ξεχωρίζουν πύληνα πλακίδια με ανάγλυφη γυναικεία μορφή. Μας γεννούν τη βεβαιότητα ότι εδώ έχουμε κάτι το πολύ σημαντικό. Έχουν βρεθεί εντυπωσιακά μικροαντικείμενα, αν και σε αποσπασματική κατάσταση, εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι γυναικεία ειδόλια των αρχαϊκών χρόνων που αποδίδουν όρθιες γυναικείες θεότητες. Στόχος του Δήμου Μαλεβιζίου είναι η συνολική ανάδειξη της άγνωσης ακόμη αρχαίας πόλης και η δημιουργία ενός επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε μια αύξηση επισκεψιμότητας σε συνδυασμό και με το δρόμο, αυτό το μεγάλο και οραματικό έργο που γίνεται τώρα στην περιοχή. Μέχρι τώρα ο Κρουσόνας ήταν απομονωμένος. Αυτά όλα και όλες οι αναφορές που κάνουν και τα διεθνή μέσα για αυτή την αρχαιολογική έρευνα που κάνουμε τώρα.